μήνα μας ήρθε ο Μάης και τι ωραίος Μάης, γεμάτος συννεφιά και λασποβροχή μας έφερε. Αντί να μας φέρει τα λουλούδια που ανθίζουνε, μετά από αυτή την όμορφη Ανάσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι η Ανάσταση θα βρει ο Μάης, γιατί αυτό σημαντοποιεί και την Ανάσταση της φύσης με την Ανάσταση της ψυχής μας και που ξυπνάει η δημιουργία. Καλό σας μήνα λοιπόν, και τι με πιο ωραίο θα ξεκίναγα έτσι και αισιόδοξο και νεξιάτικο και το είχα πρωτοπεί κιόλας με την αγαπημένη Μαγρυπίδου Μαρία, που τώρα δεν μας ήρθε σαν επιστήμονας, οδοντίατρος, μας ήρθε όμως με τη διάθεση αυτή την παιδική που της γέννησε το να γράψει ένα παραμύθι. Και ήρθε να παρουσιάσουμε το, και από τα χρώματα που το βλέπουμε, ανοιξιάτικο παραμύθι. Όντως και από τα χρώματά του, καλό στο κορίτσι μου. Γεια σου Ολυμπία, καλώς σε βρήκα και σήμερα. Σήμερα ήρθα ο συγγραφέας ενός κοινού που το αγαπάω υπερβολικά, των παιδιών. Παιδιών, βέβαια. Μα τα παιδιά είναι αυτά που δεν σε βαλτώνουν ποτέ. Δηλαδή, και όση κατάθλιψη και να έχεις, όταν κάνεις παρέα με παιδιά θα σου περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι είναι, αν και τα παιδιά είναι σκληρά. Λένε την αλήθεια και καμιά φορά δεν μας αρέσει. Δεν έχουν το τάκτ που έχουν οι μεγάλοι, θα σου πούν την αλήθεια. Αν είσαι έξυπνος και το εκμεταλλευτείς, θα γίνεις καλύτερος. Αν όμως δεν είσαι έξυπνος, θα στεναχωρηθείς. Όμως τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι πηγή έμπνευσης για πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο για μένα. Και εμένα τα παιδιά είναι η ψυχοθεραπεία μου. Έτσι. Εμένα το ίδιο ψυχοθεραπεία είναι. Κάτσε να μην ακουγόμαστε καλά, νομίζω. Όλα καλά, ναι. Αλλά ακουγόμαστε καλά, γιατί την άλλη φορά στην αρχή δεν ακουγόταν η φωνή και στεναχωρήθηκα. Γι' αυτό τώρα το τσεκάρω. Όχι σε εμάς, την προηγούμενη ποτέ. Έτσι εμπνεύστηκες και έγραψες, έτσι δεν είναι? Όταν ξεκίνησα να γράψω το παραμύθι, ουσιαστικά δεν ήθελα να γράψω ένα παραμύθι. Ήθελα να γράψω, αν μπορώ να το πω, οδηγίες που να μπορούν να ακολουθήσουν τα παιδιά και έναν τρόπο για να μεταδώσουν οι γονείς στα παιδιά τους το πώς πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά και να προστατευτεί και όλη η οικογένεια από τον COVID, από τον κορονοϊό. Ξεκίνησα λοιπόν έτσι. Η αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος... Άρα αυτό είναι τώρα γραμμένο μέσα στον COVID. Ναι, είναι γραμμένο στον COVID. Ναι. Πέρυσι το καλοκαίρι εκδόθηκε, τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Είναι καινούριο σου παιδί, καινούργια οδή, καινούργια δημιουργία. Το είχες και έγραφες ή έτσι η κλεισούρα το έκανε αυτό? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω. Αλλά για να πω τη μεγάλη μου αλήθεια, δεν γράφω παιδικά βιβλία. Θεωρώ ότι το παιδικό βιβλίο είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να έχεις την αμεσότητα να περάσεις μέσα στην ψυχή των παιδιών. Πρέπει να έχεις έναν τρόπο που να είναι γραμμένα παιδικά, μέσα από ποιηματάκι, για να μπορούν να το καταλάβουν τα παιδιά. Μ' αρέσει περισσότερο να γράφω δοκίμια. Έχω γράψει με έναν αγαπημένο μου φίλο, τον Χρήστο τον Αρφάνη, που είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, σενάριο για θέατρο. Γράφω μικρά δοκίμια και θα ήθελα, όταν δεν θα μπορώ να δουλέψω, θα τρέμω τα χεράκια μου και δεν θα μπορώ να δουλέψω πια οδοντιατρική, να γράφω μόνο. Εμένα μ' αρέσει και θαυμάζω τώρα ότι είσαι ένας επιστήμονας που μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά σου είναι τεχνοκρατική πάει. Καλλιτεχνική. Πάει και καλλιτεχνική. Φυσικά είναι καλλιτεχνική. Διότι σας φτιάχνουμε το όμορφο χαμόγελο. Ναι. Αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι είναι ένα μήνυμα αυτό, ότι τι έγινε και εγώ είμαι οδοντίατρος, που αφού καθόμουν τώρα και έτσι, μου βγήκε και η ποιήση, μου βγήκε και το παραμύθι, μου βγήκε. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό. Έχω ακούσει άλλους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση να ζωγραφίσανε μέσα στην. Και να ανακαλύψαν αυτό το ταλέντο του. Πάντως θέλω να πω ότι οι οδοντίατροι είναι γενικώς καλλιτέχνες. Επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ με τα χέρια μας και έχουμε την ευελιξία τα χέρια να δουλεύουν σωστά, είναι καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι ζωγραφίζουν καλά. Κάποιοι τραγουδούν καλά. Ναι. Έχω πολλούς συναδέλφους οι οποίοι είναι πραγματικά καλλιτέχνες. Τους θαυμάζω. Είναι καλοί, πολύ καλοί. Όντως, αλλά μου αρέσει αυτό που έκανες, δηλαδή. Αντί να βαλτώσεις μέσα στην καραντίνα, έγραψες. Έγραψες κάτι και εντωμεταξύ μου αρέσει, γιατί έχεις έρθει και νεπράσαμε το εξώφυλλο.
Εγώ γενικώ αγαπώ πάρα πολύ το πράσινο γιατί είναι το χρώμα της ελπίδας, έτσι. Καλά κάνεις και πρέπει. Αλλά όντως μου φέρεις δηλαδή την άνοιξη εδώ μες στο σπίτι, στο σπίτι σου. Καλά το είπα, στο σπίτι μου. Η εκπομπή μου είναι το σπίτι μου. Βεβαίως. Η αλήθεια πέμπει μπροστά. Και εκδόσεις. Είναι εκδοτική Διάς. Και ο Γιώργος Σαμουίσογλου, ο εκδότης μου, ήταν αυτός ο οποίος μου είπε ναι θα το κάνουμε και τον πίεσα. Και του είπα θέλω να βγει μέχρι τον Αύγουστο. Και το έκανα βεβαίως. Εν τω μεταξύ να πω ότι είναι με μεγάλα γράμματα να μπορούν να τα διαβάσουν και τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και των υπηαγωγείων που μαθαίνουν τώρα. Mm-hmm. Να δούμε, περίμενε γιατί είμαστε και συγγνώμη. Παρακαλώ. Ναι. Τώρα, επειδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή, θέλετε να με πάρετε αργότερα. Είμαι σε εκπομπή, είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μιλήσω. Εντάξει. Πάντως προσπαθήστε το μέσο τράπεζα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Σήμερα μου ήρθα να αποδείξω από αυτό το site. Τέλος πάντων, μετά τις 8 αν μπορέσετε καλέστε με, για προσπαθήστε το πάλι, ναι. Είμαστε καλά. Πού είσαστε? Είμαι στον αέρα, πού είσαστε? Αυτό είναι πελάτης το. Προσπαθούσε να κάνει την πληρωμή την προηγούμενη μέσω site. Δεν τα κατάφερε, του λέει κάτι πήγε στραβά. Και τώρα λέει πάλι το ίδιο του λέει. Λέω βέβαια μέσω τράπεζα. Πήγαινε στο κατάστημα. Δεν πάω λέει στο κατάστημα, μην περιμένω την ουρά. Όταν ο άλλο θέλει να πληρώσει. Και άλλη μου στείλε τώρα 1500 ευρώ. Δηλαδή άμα πήγε και πήρε δάνειο για να μπορεί να πληρώσει. Τώρα μιλάμε για την. Για τους ανθρώπους και την τιμιότητα και τον λόγο τους. Λοιπόν, κάναμε και μια παρένθεση, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Τι, εμείς ξεπερνάμε και τη Μενεγάκη. Τα κάνουμε όλα αληθινά. Όλα. Τίποτα δεν είναι ψεύτικο. Και έχει σχέση και με τον κορονοϊό, δηλαδή με κάτι που έκανες και για τον COVID. Περιττώ να σου πω ότι και εγώ πειραματίστηκα να γράψω ένα παραμύθι για τον COVID, αλλά δεν το έκδωσα. Το έφτιαξα μόνη μου βέβαια. Α, λες να πάω να το εκδώσω. Γιατί όχι. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα που έχει. Κοιτάξτε ωραία χρώματα. Κοιτάξτε τα γράμματα. Μάλιστα, ήρθε λέει πονηρά και κρυφά και έκανε την εμφάνιση. Χωρίς να γνωρίζει κανείς πως μια φάση. Άρχισε να τυπώνει στα σπίτια και για την κατοίκονται. Ωραίο. Δεν θα το πω όλο. Όχι, να μην το πεις όλο. Α, και υπάρχουν μετά διάφορες προστασίες, όπως είναι ο μασκούλης, ο αντισηπτικούλης. Όλα αυτά είναι που μας βοηθάνε να απομακρύνουμε το μικρό κορονοϊό που ήρθε στη ζωή μας. Από πίσω, αν δείξουμε το οπισθόφυλλο, φαίνονται οι σύμμαχοι, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι οποίοι μας βοηθούν να μην κολλήσουμε COVID. Είναι η αφρούλα για να πλένουμε τα χέρια μας, ο αντισηπτικούλης για να βάζουμε αντισηπτικό, είναι ο μασκούλης, ο αποστασούλης, η απόσταση που πρέπει να κρατάμε ο ένας με τον άλλο. Ωραία όμως, για να μην ερχόμαστε κοντά και φυσικά. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση, εσένα δεν σε γιουχάρανε όπως τον Τριβιζάτο καημένο? Όχι. Πώς την κλείτωσες? Φοβούνται τον οδοντίατρο. Όχι, ξέρεις τι εκεί πέρα, γιατί δεν το κάνανε. Θα το κάνω σε μια επαρχία νομίζω. Ναι. Εκεί τώρα κάτι άλλο παίχτηκε. Γιατί τώρα πόσοι άνθρωποι γράψανε για τον COVID παραμυθάκια να τα καταλάβουν τα παιδιά. Γιατί δηλαδή είναι κακό αυτό? Δεν είναι ίσα κακό. Ίσα που με απλότητα κάνεις το παιδί να... Και δεν ξαναδείς, εγώ δεν αναφέρω καθόλου αν ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, αν ο κόσμος δεν πρέπει να εμβολιαστεί. Α, τους δεν αναφέρω τη δυνατότητα. Να χρωματίσουν και όλα, να βάλουν μόνα τους τα χρώματα που θέλουν. Έχει εικόνες να ζωγραφίσουν, έχει κάποια παιχνίδια μπροστά. Μπράβο. Το βιβλίο είναι διπλό, δηλαδή έχει και παιχνίδια, αλλά έχει και αυτό που πρέπει να περάσουμε. Και το μήνυμα για τον COVID. Και έχει, δηλαδή είναι ωραίο για να το πάρουμε τώρα το καλοκαίρι, τα παιδάκια νηπιαγωγείου, πρώτη δημοτικού και μέχρι και την 5η. Μέχρι και 8 χρόνια. Μπράβο.
Γιατί και θα κάτσουν να ζωγραφίσουν και να σκεφτούν μετά και στην παραλία έτσι που κάθονται να. Και να κατανοήσουν και τον κόσμο. Και αυτά τώρα μας έχουν ξεπεράσει με τον κόσμο. Τι λέμε τώρα. Ας κάνουμε μετά μια ιατρική ερώτηση. Κοίτα τι ωραίο για να παίξουν. Θα πασού είναι πολλές οι σελίδες ζωγραφικής, δεν είναι 2-3. Είναι όσο είναι το βιβλίο, είναι και οι σελίδες που μπορούν να ζωγραφίσουν τα παιδιά. Κοιτάξτε. Αλλά και μπορούν να ζωγραφίσουν, να βάλουν τη δική του αυτή. Έχει. Αγού, έχει και λαμπυριδάκια τέτοια. Έχει και ωραία παιχνιδάκια. Άμα αρέσει. Ωραία, είσαι ένα παιδί κι εσύ. Εννοείται, εννοείται αυτό. Πρώτα είμαι παιδί και μετά λεπτάκι. Άλλο που μεγαλώνει. Έτσι, έτσι. Ναι. Αχ, ωραίο. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο και καλή έμπνευση. Από την άλλη φορά, νομίζω ότι είχες γράψει πριν τον COVID. Όχι ότι ήταν καινούριο σου παιδί. Ναι, καινούριο μου παιδί. Υπάρχει κι άλλο ένα παιδί, ακόμη πιο καινούριο, που ακόμη δεν γεννήθηκε. Ακόμα δεν έχει εκτυπωθεί ένας. Είναι στο τυπογραφείο. Είναι στην κοιλιά. Είναι στην κοιλιά. Είναι στην κοιλιά, γίνεται ακόμα. Ωραία, δημιουργείται. Πολύ ωραία. Βέβαια, εννοείται ότι θα έρθει να το πάρει. Δεν θα είμαι μόνη μου. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο το άλλο, το οποίο απευθύνεται σε ενηλίκους, διότι είναι 8 τρόποι για να διακόψει κανείς το κάπνισμα. Α, έλα να σου πω αυτό, εγώ θα το πάρω. Θα το πάρει όλος ο κόσμος, γιατί οι συγγραφείς, που είναι όλοι εξαιρετικοί επιστήμονες. Έλα να σου πω και με διαφέρει αυτό, είναι ένα θέμα που με διαφέρει. Έχουμε κάνει αυτοέκδοση, το πληρώνουμε μόνοι μας και θα το μοιράσουμε δωρεάν στον κόσμο, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας. Θέλεις εννοείται να το παρουσιάσουμε εδώ μαζί με συναδελφό, εννοείται το παιδί θέλει από αυτά τα παιδιά να έρθουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολλοί κόσμος παλεύει να κόψει το τσιγάρο. Δίνονται βέβαια και κάποια σεμινάρια κάποια αυτά, αλλά θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό. Μπράβο, τι ωραία. Νομίζω το Σεπτέμβριο έτσι ξεκινήσουμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε έτσι. Ναι, είναι 8 διαφορετικά γιατί κείμενα. Τώρα εμείς κάνουμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Μετά ανοίγουμε Σεπτέμβριο, άρα πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγεία μας να είναι καλά. Θα ξεκινήσουμε τότε. Ωραία. Να κάνουμε έτσι και σαν ένα αντικαπνιστικό αφιέρωμα να κάνω. Καλά μας. 30 Μαΐου, για να μαθαίνει ο κόσμος, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Το μέχρι τις 20 Μαΐου θα έχει βγει. Θα έχει βγει. Ναι. Έπρεπε να το φέρει. Το διαφημίσει. Θα σε καλέσω να κάνουμε εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση. Ναι. 30 Μαΐου τι πέφτει, είναι Κυριακή Δευτέρα. Λαμπαδρομία. Να τρέξει τι λαμπαδρομίε που θα καγίνουν εδώ στην Εφέρνη. Να την πανάρει να εκεί. Να την τρέξει. Ούτε εγώ είδα. Ευκαιρία όμω λίγο μήπω πάσουμε κάνα γρανόριο. Δεν το σκέφτηκα. Άκου να δεις τώρα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών, η Παναθηναϊκή, και το λέω και σε όσους μας ακούνε, διοργανώνει 29 Μαΐου εδώ στη Νέα Σμύρνη λαμπαδρομία. Όλες οι κυρίες θα είμαστε, δεν χρειάζεται να είμαστε αθλητρίες, γιατί όλες είμαστε και μεγαλύτερες από μένα, όλες είμαστε κάπως. Γνωρίζω πολλές κυρίες από την Παναθηναϊκή. Θα πάμε περπατώντας. Μπράβο. Εμείς την άλλη φορά πήγαμε στο Σύνταγμα να κάνουμε ένα μαραθωροδρόμιο και κάποιο καφέ. Κάναμε δυο στενά και μετά είπαμε εντάξει, κουραστήκαμε. Μπράβο σας, βρε, κοροϊδέψατε τον εαυτό σας. Όχι, δεν κοροϊδέψαμε τον εαυτό μας. Πήγαμε μέχρι εκεί παντέχαμε. Μετά λαχανιάσαμε. Για παδοκαρδιά. Όχι. Να προπονηθεί για να πας. Ναι, αυτό. Δηλαδή γιατί η λαμπαδρομία τι είναι, τρέχω πολύ γρήγορα. Όχι. Τρέχεις όμως. Τρέχεις όμως. Δεν περπατά. Να κάνω γρήγορο βάλι. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να περπατήσει ή να κάνει τη μικρή διαδρομή. Πάντα είναι δύο διαδρομέ. Να κάνω τη μικρή, εγώ, ναι. Λοιπόν. Είσαι πρόσδεκτη, λοιπόν, να με θέλει να συμμετέχει και εσύ. Και μετά 30 λέτε θα κάνει την παρουσίαση. Και θα είναι το. Τάρα, ναι, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Πέρυσι κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Το Ακραπίντου Dental Clinic, το δικό μου δηλαδή το ιατρείο, μαζί με τη Βίκη Ντούλια και το κανάλι της και το Speak Freely, συνδιοργανώσαμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που ήταν για την Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Εκεί είχα τους περισσότερους από τους συγγραφείς μου, οι οποίοι ήταν ομιλητές, και ήταν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο βιβλίο. Και κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση μεγάλη,
και ήμασταν τούτε σε φάση που δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε, αυτό θα σου λέγα. Τώρα διαδικτυακά. Τώρα, εγώ, τώρα ξέρεις πώς εμείς κάναμε, πιαζιά, εμείς κάναμε βέβαια του ζωντανά. Δηλαδή, εφόσον είναι στην Καλλιθέα, θα μπορούσε να κάνει κάτι στην Καλλιθέα οργανωμένο. Στην Καλλιθέα θέλω. Στην πλατεία που να μοιράσετε και τα βιβλιαρά και τα στην Καλλιθέα θέλω να κάνω. Αλλά θέλω να πω ότι πέρυσι, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε διαζώσεις, είχαμε ναι, κάμερα, φωτογράφους κλπ. Στο ιατρείο, κάναμε τα πάντα εκεί, γυρίσαμε βίντεο και παίχτηκε διαδικτυακά. Ωραίο αυτό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι ωραίο. Άρα και τώρα περιμένω κάτι να ετοιμάσουμε. Εντάξει, θα με ενημερώσει. Θα προσπαθήσω. Αν και είναι τελευταία στιγμή τελικά, γιατί καθυστερήσαμε λίγο με την έκδοση. Λέγαμε αν θα το κάνουμε μέσω εκδοτικού οίκου ή αν θα το κάνουμε μόνοι μας. Τελικά αποφασίσαμε μόνοι μας, γιατί δεν θέλουμε να βγάλουμε κέρδος. Εμείς θέλουμε να μοιραστεί τον κόσμο. Έτσι ώστε έστω και αυτό, ένας ρε, παιδί, να κόψει το κάρισμα. Να πας στον Δήμαρχο να σου δώσει εκεί στην πλατεία ένα σταν, ξέρω εγώ, να μπορέσεις και να μοιράζεται στους περαστικούς τα βιβλιαράκια και αυτά και αυτά και αυτά. Γίνεται αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, κοίτα να δεις τι μου βάλεις. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να το πρόβλημα. Να κάνουμε. Δεν ξέρω, το σκεφτούμε καλύτερα. Σκέψου και θα μιλήσουμε. Άλλωστε να πούμε και για τη φίλη μας τη Βίκη ότι 15 Μαΐου κάνει ένα καθαρά πάρτι. 14, ναι. Σάββατο. Σάββατο. Είναι καθαρό πάρτι. Αυτό έχει πάρτι γενεθλίων. Είναι πάρτι. Θα θυμάσαι σε ποιο μέρος και αυτά, γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι. Είναι στον Γκάζι. Και θα κάνει ένα πάρτι το μαγαζί, ακριβώς δεν το θυμάμαι, γιατί με έπιασες εξαπίνεις τώρα. Ναι, ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι ένα πάρτι το οποίο θα έχει δίσκο. Κάνει 8 ευρώ είσοδο με το ποτάκι. Και ο κόσμος θα διασκεδάσει. Εννοείται, θα είναι ωραία. Και θα μαζευτούν πάλι, άλλωστε είχε τόσο μεγάλη επιτυχία με τα γενέθλια. Τρελάθηκα κι εγώ, πολύ, πολύ καλά πήγε. Μπράβο τους. Κάτσε να δω που το λέει. Το casting λέει εδώ. Το δω καλά και θα το ανακοινώσω την άλλη Τετάρτη, γιατί. Παρτάκι. Καλό είναι αυτό που κάνω, καλή. Καλό αυτό. Συνεργάζεστε μαζί, ε. Μπράβο, Πρακόρη. Μπράβο. Πες μου τώρα κι άλλα λίγα μερικά πράγματα. Γυρίσουμε κάτι ακόμα παραμύθι. Το παραμύθι είναι γραμμένο. Στην αρχή ένα κειμενάκι που εξηγεί πως ήρθε ο ιός στην Ελλάδα. Εμάς ο ιός μας ήρθε μέσα από μια βαλίτσα. Ήρθε από το εξωτερικό. Δεν ήταν δικός μας. Τον φέρανε από την Ιταλία. Τον φέρανε από την Ιταλία βασικά και μετά από την Ιταλία. Εξηγεί λοιπόν πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Πώς ήρθε ο ιός μέσα σε μια βαλίτσα για να το καταλάβουν τα παιδιά μας. Ότι ήρθε κρυφά μέσα στα σπίτια μας χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να τον περιμένουμε. Κρύπωσε μέσα στο στόμα μας και ξαφνικά όλοι οι φίλοι που ήμασταν μαζεμένοι άρχισαν να κολλάει ο ένας τον άλλον. Δεν ήθελα να δώσω στα παιδιά εικόνες άσχημες, όπως είναι ο θάνατος, που τότε είχαμε πάρα πολλά περιστατικά θανάτων στο εξωτερικό κυρίως. Είπα όμως ότι αρρώστησε πολύ κόσμος, ότι έπρεπε να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, ότι αυτό κράτησε 3 μήνες. Και λίγο-λίγο-λίγο έφτασε ένα χρόνο. Στο τέλος είδα έναν πολύ ωραίο άντρα σε εικόνα που είναι ο σχεδιαστής. Ποιος είναι ο κύριος? Ο εικονογράφος μου. Ναι. Είναι ο Νίκος Ραβαϊλίδης. Ωραίος κύριος. Είδα στη φωτογραφία. Ναι, είναι μοντέλος δηλαδή. Και μ' αρέσει γιατί... μ' αρέσει και εμένα που όμως... Ο σκίτσογράφος. Κιτσάρι κάπως σαν κόμικ. Αυτό είναι, και, έλεγα, αυτό είναι και μοντέρνο και δεν είναι και τόσο παιδικό, γιατί τα παιδιά πλέον δεν βλέπουν την εικόνα που βλέπω μαλλιά, το αστεράκι, το φεγγαράκι. Είναι πολύ πιο εξελιγμένα από εμάς, η μικρή γενιά. Μπαίνουν στο διαδίκτυο και καταλαβαίνουν πράγματα όπως τα καταλαβαίνουν και εμείς. Με τον κύριο Ραφαηλίδη γνωριστήκατε μέσω του βιβλίου, το γνωριζόσασταν, είναι κάποιος... Είναι το εκδότη μου. Είναι από τον εκδότη. Ναι, ναι, είναι το εκδότη μου. Ο εκδότης, γιατί μίλησε μας για τις εκδόσεις, πρώτη φορά τον άκουσα. Οι εκδόσεις Δίας βρίσκονται στον Πειραιά. Και η Δίας, ναι. Δίας. Ναι. Όχι Δίας, Δίας με ύψιλο κιόλας. Ωραία. Και ο κύριος ο Γιώργος Μουρίσοκλου είναι ο εκδότης μου. Ανέλαβε να εκδώσει το παραμύθι μου.
Παρουσίαση δεν έχει γίνει επίσημη του παραμυθιού, έχουμε κάνει παρουσίαση. Έχει γίνει έχει το Σεπτέμβρη στην Καλυθέα. Καλυθέα μου. Στην Καλυθέα μου, στο σπίτι. Ευχαριστούμε να μας κάνετε την τιμή και ερχόσαστε και από εδώ από τη Νέα Σμύρνη λιγάκι. Έχει πολλούς καλλιτέχνες η Καλυθέα. Εγώ έχω φέρει πολλά παιδιά από την Καλυθέα. Το έχει η Καλυθέα. Είμαστε και ένας μεγάλος δήμος. Είναι καλός, δε, και Χριστίνη, και λαϊκός δήμος. Αυτό που λένε ότι η τέχνη είναι από το λαό είναι αυτό, γιατί οι σκηνοθέτες είναι καλλιτιώτες και έχουν φύγει από τη ζωή. Ποιος είναι πάλι ένας που είχε και θέατρο δικό του, ξεχνάω το όνομά του, και τέλει είναι σε ένα διαμέρισμα και πάνε και τον βοηθάνε οι γειτόνοι εκεί στα θέα. Ο Κοτοπούλης, που είχε θέατρα πολλά. Ναι. Ξεχνάω το όνομά του, όμως παλιός. Και τώρα το συντηρούν ο Δήμος της Καλυθέας και αυτά. Έχει πολλού, δεν θέλω να σου πω ότι η Καλυθέα έχει συγγραφείς, έχει και η Νάσμη. Mm-hmm. Αλλά η Καλυθέα την έχω συνδέσει με λαϊκό και γνήσιο και... νομίζω ότι είναι πιο έτσι οι άνθρωποι, Δεν ξέρω γιατί. Είμαστε μια πολύ μεγάλη... Και αυτό, έτσι, περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αν και το ξαναλέω, το τονίζω, είμαστε ένας από τους μεγάλους δήμους. Εγώ δεν που... έχει ακόμα τις γειτονιές. Δεν έχει γίνει απρόσωπο. Δεν έχει κάνει αυτές τις τεράστιες πολυκατοικίες που να γίνει σαν πρόσωπο. Εγώ δηλαδή, κάτσα να σου πω κάτι. Εμένα ο παππούς μου πήγε στην Καλυθέα και μετά έρθει Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, με παίρνει τώρα η θεία μου καμιά φορά και μου λέει να πάω να σου δείξω το σπίτι. Τη γιαγιά στην Καλυθέα, το σπίτι. Ή από εκεί από τις εργατικές εστίες από κάτω. Έχουν γίνει πολυκατοικίες, αλλά έχει και αυτό το γειτονικό. Έχει τη γειτονιά, ρε παιδί μου. Η γειτονιά δημιουργείται από τους ανθρώπους. Η Καλυθέα είναι από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους, αν δεν το γνωρίζεις. Έχουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Έχουμε πληρώ συντελεστή στη δόμηση, δηλαδή έχουμε 7 όροφες πολυκατοικίες. Να, αλλά εμείς ζηλέψαμε πέρα... και θέλαμε να σας ξεπεράσουμε και έχουμε 8 όροφες. Αλλά πέραν αυτού... Και χάσαμε τον ήλιο. Όχι, είμαστε καλά. Αλλά πέραν αυτού, οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη γειτονιά. Ο διπλανός σου, ο απέναντί σου. Αν λοιπόν είσαι άνθρωπος και επικοινωνείς με τους υπόλοιπους, έχεις γειτονιά. Εάν δεν είσαι, τώρα, δεν έχεις. Είχα μια φίλη χορεύτρια, 80 χρονών και πήγε. Ένα και τσέφιχνα τα πόδια και έμενε εκεί στην Καλυθέα απέναντι από τα Αγίους Πάντες από εκεί, σε πολυκατοικία. Σε πληροφορώ ότι τα 3 χρόνια που πήγα εκεί, μέσω από αυτήν έμαθα τον Ψιλικατζή από κάτω που ήταν κάτι καθαριστήρια, την ξέρανε την κυρία αυτή. Μετά ο ξαδερφός μου που ζούσε εκεί στην Καλυθέα, είχε πολύ βοήθεια που είχε θέμα με τα πόδια. Κάλλος έχει κοιμηθεί τώρα. Που είχε θέμα με τα πόδια του από τους άνθρωπους, παρόλο που μένε και ταράτσα πολυκατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή η γειτονιά δίπλα του υπήρχε. Και σε αυτή την κυρία, πώς το λέω, έχετε τη γειτονιά, έχετε τον... Εμείς και εμείς εδώ τώρα, εγώ εδώ που έχω γεννηθεί, εντάξει, ξέρω αυτούς που έχουν γεννηθεί. Όμως έχουμε αρχίσει τώρα με τις πολυκατοικίες και υπάρχουν άτομα που δεν τα ξέρουν, δεν με ξέρουν, δεν χαιρετιόμαστε. Και εμάς υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουμε. Εντάξει, εξαρτάται και τον καθένα μας. Να είπα πόσο κοινωνικός είναι. Ναι. Ωραία, ας την αφήσουμε τη Νέα Σμύρνη. Πού να πάμε. Πάμε στα σύννεφα, πάμε στον ουρανό. Βέβαια, με τα παραμύθια πού θα πάμε. Έτσι είναι. Μόνο στα σύννεφα και στους ουρανούς. Τώρα να σου πω κάτι, έπρεπε να μιλήσουμε, να πούμε τι κάνουμε για το τσιγάρο. Θα πω άλλη φορά να πούμε για το τσιγάρο. Μην ανησυχείς καθόλου. Και θα το αναλύσουμε από όλες τις πλευρές. Γιατί σου λέω, είμαστε 8 συγγραφείς και ο καθένας έχει γράψει το δικό του κομμάτι από τη δική του ειδικότητα. Ναι. Ωραία. Δουλειά μου. Με στα πράσινα. Ωραία. Ο Δίας λοιπόν έχει κάνει και άλλες εκδόσεις. Ναι. Το παρουσιάσαμε μία φορά το Σεπτέμβρη. Τι άλλο. Θα το παρουσιάσουμε και τώρα. Απλά δεν ξέρω πότε θα το παρουσιάσουμε. Και θέλω να πω ότι τα έσοδα του βιβλίου θα πάνε για κάποιους ανθρώπους με ποιες ανάγκες. Θα πάνε για αμαία όλα τα έσοδα του βιβλίου.
Εγώ δεν έγραψα το βιβλίο για να πλουτίσω. Αυτό το λέω σε όλους και μην περιμένει κανένας να γίνει πλούσιος από ένα βιβλίο. Δυστυχώς. Όποιος... Κοίταξε να δεις, όπως έτσι έκανε και η Εύα η Πετροπούλου που τη λέω συνέχεια, σε κάθε εκπομπή την αναφέρω γιατί με έχει συγκινήσει αυτό που κάνει. Εκείνη έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, αλλά ένα το έχει γράψει, έχει γράψει την ιστορία του Αγίου Σάβα σε παραμύθι. Mm-hmm. Έχει στο μοναστήρι να το προωθούν. Έχει γράψει τη Μυρτώ με το κορίτσι μου. Και μ' αρέσει αυτό και μ' αρέσει γενικά οι άνθρωποι που κάνουν πράγματα για να προσφέρουν και όχι για δικό τους κέρδος. Το, αν πεις εντάξει δεν έχεις το κέρδος που γράφεις, της αναγνώρισης, έχεις αυτό το κέρδος. Έχεις μεγάλο κέρδος. Ναι, κακά τα ψέματα. Αλλά δεν κοιτάς τα υλικά, δηλαδή το... Όχι βέβαια. Και... Εμένα όταν μου λένε... Μαμάδες, ότι ξέρεις κάτι, έχει διαβάσει το παιδί μου, το έχει διαβάσει και το έχει μάθει όλο απ' έξω και το λέει συνέχεια. Γιατί αυτό που εξηγούμε αργότερα, τις οδηγίες, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, το πώς πρέπει να προστατευτούμε λοιπόν από το COVID, αυτά τα έχω γράψει σε ποιηματάκι. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να απομονωθεί από ένα παιδάκι. Μα το είδα ότι είναι σε ποιηματάκια. Ναι. Εγώ δεν ήξερα να γράφω έτσι. Εγώ έγραφα κείμενο. Διαβάζει λοιπόν η φίλη μου και συνάδελφος. Η Αγγελική Σελληνίδου, που είναι και πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής των Οδοντιατρικών Συλλόγων Πειραιώς, και μου λέει: τα παιδιά πρέπει να γράψουν με μορφή ποίηματος. Λέω: μα δεν ξέρω. Μου λέει: εντάξει, προσπάθησε. Λέει: και θα δούμε τι θα κάνω. Και μισή ώρα τη θα είχα στείλει πίσω. Τι λέω: να, σ' αρέσουν έτσι. Μου λέει: εσύ είσαι που δεν ξέρεις. Λέω: είμαι καλλιτέχνης κατά παραγγελία. Ξέρω όμως ότι καλή σου φίλη. Σε ρέθησε, σε έβαλε να κάνεις κάτι και καλύτερο. Τι με έβαλε να γράψω το βιβλίο. Ξεκίνησε, τσίκλησε. Ναι. Άρα πιστεύει αυτή η κοπέλα σε σένα. Είναι καλό, είναι ωραίο να έχεις άνθρωπους γύρω σου που πιστεύουν και είμαι, σε προωθούν. Πιστεύω, είμαι ευλογημένη, το λέω, το εννοώ, είμαι ευλογημένη. Όλος ο κόσμος είναι ευλογημένος που έχει φίλους καλούς, γιατί ο ένας στηρίζει τον άλλο. Στις δύσκολες λοιπόν ώρες του lockdown, που δεν ήμασταν καλά, που όλοι ήμασταν μέσα. Εγώ είμαι πάρα πολύ κοινωνική, γνωρίζω ότι είμαι σε πολλούς συλλόγους. Άσε με, εγώ θα έπαθα ρεφερέντες. Δεν μπορούσα λοιπόν να μένω μέσα. Γαστρική παραγωγή. Έχω αρρωστήσει, εγώ αρρώστησα, μου μείνανε τα περισσότεροι. Οπότε τι κάναμε εκεί, στήριζω ένα στον άλλον. Αγαπώ πολύ τους φίλους μου και πραγματικά δεν τους αποχωρίζομαι. Να σου πω κάτι, τους φίλους τους επιλέγουμε εμείς. Τους συγγενείς δεν μας επιλέγουν. Ναι, δεν θέλω να πω τους συγγενείς όχι. Τώρα, ανάλογα με τι φιλίες κάνεις, εντάξει. Βέβαια, καμιά φορά μπορεί να δίνεις και να μην παίρνεις. Είναι σχετικό αυτό με τη φιλία που λες, είναι να είσαι ευλογημένος τώρα. Μα κοίταξε να δεις, και εγώ είχα φίλους οι οποίοι ήταν τοξικοί, ήταν παράσιτα. Έπαιρναν από μένα. Σιγά σιγά ο Θεός με βοήθησε και τους απομάκρυνα. Εμένα πότε θα. Με βοηθήσει και εμένα, αλλά μάλλον κάτι μαθήματα μου δίνει και γι' αυτό. Ναι. Και υπάρχει και, μία πολύ απλή μέθοδος. Όποιος ακούει να την κάνει, ε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα χαρτάκι και γράφουμε θετικά, αρνητικά. Κάθε ανθρώπου. Και ξεκινάμε. Τα θετικά. Την άλλη. Τα αρνητικά. Και μετά κάνουμε το απλοϊκό. 1, 2, 3, 4, 5. Πόσα είναι θετικά, πόσα είναι αρνητικά. Αν λοιπόν τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά, it's ok, το κρατάμε. Αν όχι, το αφήνουμε. Είναι παιδικό. Είναι όμως πολύ πρακτικό. Και βεβαίως αξιολογούμε το κάθε ένα που βάζουμε. Δηλαδή μπορεί κάτι το οποίο είναι πολύ καλό να είναι δύο σταυρουδάκια, ας πούμε. Περισσότερο από κάτι άλλο που είναι αρνητικό. Να είναι τόσο κακό που να σου ισοπεδώνει όλα τα καλή. Τον αφήνεις. Φεύγεις. Φεύγεις. Λοιπόν... Μαθαίνω, είδατε ότι δεν κάνω εδώ παρουσίαση μόνο βιβλίο. Εδώ κάνω και ψυχοθεραπεία και γνώσεις και πόσα πράγματα μάθαμε. Πάντως, να κάνω μια παρένθεση. Στην καρέκλα του οδοντιάτρου τα λέτε όλα. Όπως και στην καρέκλα της μανικιουρίστρας. Και της κομμώτριας. Είναι η ψυχοθεραπεία. Ναι, ναι. Εγώ όταν πάω στον οδοντιάτρο και πάω μου μιλάς και του κάνω για να το πω. Είδες πως θες να μιλήσεις και ας μην μπορείς. Περιτώ να σου πω ότι το λένε Αναστάσιο και τον πήρα την ημέρα που έτρωγα το Πάσχα. Να του πω χρονιά πολλά, μου λέμε. Τώρα λέω σε θυμήθηκα που τρώω.
Εγώ τη έλεγα προχθές. Με πήρε ένα ασθενή μου. Εγώ είμαι από του κακού ασθενεί. Τη Δευτέρα, νομίζω. Ναι. Με πήρε ένα ασθενή μου λοιπόν και Δευτέρα 10:30 το βράδυ μου κλείσει ραντεβού. Τι έγινε, του λέω. Συγγνώμη, τώρα με θυμήθηκε 10:30 το βράδυ. Έφαγε, έσκασε, πονέσαν τα όδια σου. Θα από το πολύ μασά μας από αυτή τη μεριά, γιατί από αυτή τη μασά να μου φύγει. Έχω πληγιάσει. Και την άλλη φορά που ήρθα, μου πώς θα πας, δεν πήγε. Δεν πήγα ακόμα. Δεν πήγα. Ούτε στο γυναικολόγο. Να πάω, είναι 2 ραντεβού, πρέπει να πάω τα κάνω. Όλο λέω θα σαν να το σημείο. Να το ένα, να το άλλο, να το παράλλο. Δικαιολογίες. Δικαιολογίες. Έχεις δίκιο σε αυτό, κοριτσάκι μου. Και ξέρεις τι είναι και ευχάριστη όμως, πώς να μην ανοίξεις την καρδιά σου σε αυτή την οδοντίατρο τώρα εδώ πέρα, που είναι όλο χαμόγελο, όλο αυτό, δηλαδή... Δεν θες, δεν θες να ξέρεις πώς με λέει η Βίκη. Χίτλερ. Γιατί στη δουλειά είμαι πολύ αυστηρή. Στη δουλειά μου είμαι πολύ αυστηρή. Α, και σε έρχεται και φτιάχνει τα δόντια της και τη μαλώνεις. Η Βίκη τη μαλώνω όμως συνεργάτη. Δεν μαλώνω ποτέ τους ασθενείς μου. Τους συμβουλεύω. Από τους συνεργάτες μου έχω απέτηση να κάνω το 1/3 από ό,τι κάνω εγώ. Το 1/3 μόνο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνω. Ας συνεργάζεστε στις εκδηλώσεις. Ναι. Αυτό. Το ξέρα. Τώρα το μάθω από σένα. Είδες. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Είμαι σε... Και υποτίθεται ότι είμαι και δημοσιογράφος, ε? Πρέπει να τα μαθαίνω αυτά. Ωραία. Θες να μας πεις κάτι άλλο, το παραμύθι μας. Θέλω να πω ότι εύχομαι πραγματικά αυτός ο ιός να φύγει από τη ζωή μας, να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, όπως και να είναι αυτή η κανονικότητα, γιατί θεωρώ ότι δεν θα είμαστε ποτέ ξανά το ίδιο. Αλλά πάντα... Θα πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτό το παραμύθι και από ό,τι έχουν γράψει άλλοι συνάδελφοι ενδεχομένως. Η ζωή μας άλλαξε, λέει, ριζικά με την πανδημία της νόσου COVID-19. Γονείς, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, πρέπει να μάθουμε και να προσαρμοστούμε νέο δεδομένο. Ο Μασκούλης, η Καφρούτα, ο κύριος Αντισκούλης, ο Αποστασούλης, μ' αρέσει. Ωραία ονόματα βρήκε το μωρό. Και ένα σωρό άλλοι ήρωες γίνονται καθημερινοί φίλοι και προστάτες μικρών και μεγάλων. Μετά από ένα παραμύθι, μαθαίνουμε στα παιδιά στο σωστό τρόπο να προφυλάξουν και να μην κολλήσουν ούτε και να μεταφέρουν την νόσο στους άλλους. Οι μασκοφόροι μαθητές, οι πρωταγωνιστές της ζωής μας, καλούνται να γίνουν οι ήρωες του. Ναι, αυτά τα παιδιά και το βλέπουμε και τώρα και είναι η ερώτηση. Ότι τα παιδάκια ενός 2 χρονών είναι στην αντισυπτικά τώρα πώς τα κάνουν. Το άκουγα και στη τηλεόραση παιδίατρη, είπαν ότι είναι από αυτό, ότι τα παιδιά δεν είχαν αντισώματα. Αυτό... Έμειναν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πολύ προστατευμένο και είναι ευάλωτα στα πάντα τα παιδιά. Αλλά μου έλεγε μια φίλη μου τώρα ότι το παιδί της πρώτη δημοτικού πέρυσι δεν πήγε σχολείο, ήταν εξ αποστάσεως και αυτά. Συναντιόντουσαν το καλοκαίρι με τις μαθητές τους και δεν γνωριζόντουσαν στην παιδική χαρά. Και φέτος πάλι, Δευτέρα Δημοτικού, δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν τις μαθητές τους. Θέλεις να σου με πω. Με τις μάσκες και με αυτά. Τα πιο μεγάλα παιδιά τι έπαθαν. Υπήρχαν παιδιά τα οποία πέρασαν πανεπιστήμιο. Ναι. Εμάς ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μας. Εμείς πήγαμε πανεπιστήμιο και ζήσαμε τη η ζωή, βγαίναμε έξω, γνωρίσαμε αγόρια, κορίτσια. Κάναμε την αλήθεια. Κάναμε σχέσεις, κάναμε τα πάντα. Τα παιδιά αυτά δεν έκαναν τίποτα. Ήσανε σπίτι τους, μέσα σε έναν υπολογιστή και έκαναν μάθημα με τον καθηγητή τους. Οπότε πήγαν στο τρίτο έτος, γιατί πηδήξαμε 2 χρόνια. Έτσι. Και δεν γνώρισε κανένας κανέναν. Τρομερό. Γίνανε φίλοι, ναι. Τρομερό. Όντως έτσι. Πολλά τέτοια είδαμε και. Αυτό που με βλέπω τώρα, γιατί εγώ νομίζω ότι μας προετοιμάζουν τώρα το Σεπτέμβριο με το να μου λένε για τη Σαγκάη, τι θα... Συγγνώμη, μιλάγανε 2 χρόνια για Κίνα. Ναι. Τώρα ξανά μιλάνε. Εντάξει. Πάση περιπτώσει, τα μέτρα είναι μέχρι 31/8. Δηλαδή μετά τι θα ξανά... Δεν γνωρίζω. Μπορώ μόνο να εικάζω. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι μάντης. Μπορεί να γίνει και πόλεμος.
Μπορεί να είναι ο χημικός πόλεμος αυτός τώρα. Πώς θα εξελιχθεί δεν το γνωρίζουμε. Πάντως δεν νομίζω να έχουμε καλές εξελίξεις. Ναι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Να γυρίζουμε λιγάκι στο πολύ πιο. Εντάξει, χρειάζεται. Γιατί κοίταξε να δεις, και έτσι συναντήσανε και οι γονείς τα παιδιά, κάτι πατεράδες δεν βλέπαν τα παιδιά τους. Και ήταν μέσα και τα άδανε. Κάποια αντρόγινα δεν γνωριζόντουσαν και γνωριστήκανε. Και χωρίσανε. Και χωρίς. Το είπαμε μαζί. Εντάξει, αν πεις κάποιοι γίνανε δολοφόνοι. Κάποια να οι άνθρωποι οι Ολυμπίοι έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Έχουμε δουλειά γιατί δουλεύουμε. Δεν έχουμε δουλειά γιατί, γιατί δεν δουλεύουμε. Αυτό το δεν βλέπω την οικογένειά μου. Τώρα κάτσα μέσα από την είδα. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω να είμαι μόνος μου. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Πρέπει να τα έχουμε καλά πρώτα με τον εαυτό μας. Και αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, τα έχεις καλά και με τους υπόλοιπους. Αλλά ας μάθουμε, βρε παιδιά, τι θέλουμε. Αυτό το δεν ξέρω τι θέλω. Αυτό θέλω και. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τα πάντα χαρισμένα. Ίσως γι' αυτό τα παιδιά. Και είμαστε αχάριστοι. Ενώ κάποτε δουλεύανε να πάρουν ένα πακέτο, ένα ζευγάρι παπούτσια και το καμαρώνανε και το θαυμάζανε. Γιατί να σου πω κάτι, τα πιο παλιά χρόνια είχαν τόσα παιχνίδια. Τίποτα δεν είχαν. Τους σιδηρόδρομους και αυτά. Πεντόβολα με τις πέτρες. Παίζαμε πεντόβολα και με τις φεντόνες. Και σπιτάκια στα δέντρα. Δεν ήταν πιο ευτυχισμένα τα παιδιά. Χωρίς ψυχολογικά ήμασταν. Βέβαια. Με ψυχολογικά. Δεν είχαμε αυτά τα bullying. Δηλαδή πρώτα απ' όλα έχουμε φοβηθεί να εκφραστούμε. Γιατί εγώ μπορεί να σου εκφραστώ και εσύ να πεις ότι σου έκανα bullying, ότι σου την έπεσα, ότι είμαι ανώμαλη. Δηλαδή δεν ξέρεις πια. Λοιπόν, αυτό μου το λένε πάρα πολλοί άντρες, οι οποίοι φίλοι γνωστοί. Είσαι κάτι ρε παιδί μου, λέμε μια γυναίκα, όχι απαραίτητα πονηρά. Και έτσι λέμε πω τι όμορφη που είσαι, είσαι εγώ και έχεις αυτό, έχεις εκείνο. Και λένε τώρα, πλάκα θα έχει να μου πει ότι της κάνω σεξουαλική παρενόχληση. Κινδυνεύεις δηλαδή, το λέω αυτό και για τους άντρες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα λιγάκι, ο κόσμος φοβάται, έχουμε βουνυχήσει τους άντρες τελείως. Έτσι λες. Okay. Εγώ είμαι αγοραμάνα. Το έχουμε ευνοχήσει. Άντε τώρα το παλικαράκι, τώρα πάει να φλερτάρει μια κοπέλα και να τη βγάλει και το λίγο. Τότε τον πάνε μέσα για νόμαλο. Γιατί δεν τα κάναμε εμείς μικρά. Εγώ τσιμποφιλιόμουν εδώ στον παπά και με χούφτωνε το αγοράκι. Έπρεπε να το πάω δηλαδή στην αστυνομία. Γιατί έτσι. Όχι, το ήθελε. Άκουσε με τώρα. Μα πρόσεξε. Εδώ πάει η άλλη μετά από 12 χρόνια που έχει πάει για φαγητό μαζί του. Έχει κοιμηθεί μαζί του και πάει και λέει αμούριξε. Λέει και. Δηλαδή. Με αυτή την αυτή, εγώ ξέρεις πόσο κόσμο θα κλείσω μέσα. Κρατήσου, Ολυμπία. Ας τον κόσμο να κυκλοφορεί ελεύθερο. Με αυτή τη λογική. Πρέπει να κλείσω πολύ κόσμο, ξέρεις πόσοι μου έχουν έτσι δεν είναι. Δεν μένει κανείς. Δεν και κανείς. Δεν σε έχουν φλερτάρει στον δρόμο, μικρή, δεν είχε φλερτάρει. Εντάξει, επειδή μου λέγανε πόπο, γκομενάρα, πόπο. Έπρεπε να τον πας φυλακή. Φωνάζανε. Θυμάμαι. Αχ, τώρα τι μου θύμισε. Ήμασταν πιτσιρίκια και φωνάζανε. Ελένη, Μαρία, Ιώνα. Και καλά για γυρίσεις. Να γυρίσεις ένα όνομα από αυτά τα γνωστά, να γυρίσεις τέλος πάντων. Πόπο μονάρα, λέγανε πόπο, δηλαδή τι έπρεπε να πάω, να πούμε με ενοχλήν τον πόφυλα εκεί. Ίσα ίσα, μας ανεβάζουνε μας, τέλος πάντων. Εγώ λέω να γράψεις και ένα παραμύθι, να σου το πω. Να μιλάει, μου έχεις πει για τα δόντια και αυτά ότι έχετε γράψει. Γράψατε τώρα για το. Έχεις γράψει για το. Δεν τα έχεις γράψει για τα δόντια. Έχουν γραφτεί πολλά. Έχω γράψει, δεν έχω εκδώσει. Έχω γράψει για τα βακτήρια του στόματος, τα καλά βακτήρια του στόματος. Έχω γράψει ένα παραμυθάκι, αλλά δεν το έχω τελειώσει και δεν το έχω πάει σε εκδοτικό. Νομίζω ότι το έχεις πει την άλλη φορά. Κάτι δεν θυμάμαι. Για τη διαφορετικότητα. Έχω γράψει ένα παραμύθι. Για αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, για τη διαφορετικότητα. Αλλά μέσα από μία γνωστή νόσο, η οποία τέλος πάντων παραμορφώνει τους ανθρώπους, τώρα δεν θα μπορούσε ιατρικά έτσι, είναι η νόσος που έχει και ο Κουασιμόδος, έτσι. Και που σε παραμορφώνει, σε κάνει να φαίνεσαι σαν τέρας. Και έχω γράψει και ένα τέτοιο παραμύθι, το οποίο είναι με ζωάκια,
Γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν πιο πολύ κοντά όταν δεν απευθύνει σε ανθρώπους. Που κάποιο ζωάκι ήταν διαφορετικό, είχε κάποια συμπτώματα κτλ. Ούτε αυτό το έχω εκδώσει. Δεν τη θέλω να εκδώσω παραμύθι. Το λέω έτσι. Εδώ θα πήρε σειρά τώρα. Τώρα θα κάνει όλα μαζί. Τώρα θέλω να εκδώσω το. Να εκδώσω το θεατρικό μου. Το που έχουμε γράψει με τον Χρήστο, τον Αρφάνη παρέα. Θέλω να το εκδώσω. Θετικό είναι. Είναι πάλι με ζώα. Είναι για τον εγκλισμό. Το πόσο επηρέασε ο εγκλισμός. Θα δω γιατί άλλο θα γράψω εγώ. Αυτό θα ήθελα. Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι είναι ηθοποιοί. Έχουν προσφερθεί να το κάνουν δωρεάν. Υπάρχουν όμως και ομάδες θελοντών, εραστέχνες ηθοποιοί. Θέλω και να εγώ το... μέσα. Θέλω... Εγώ ηθοποιός είμαι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να το ανεβάσω λοιπόν. Θα ήθελα να πάρω και ένα χορηγό. Ακούτε χορηγούλιδες μου. Να έρθετε να μας βοηθήσει να κάνουμε το θεατρικό μας. Έτσι ώστε να μπορούμε να το προσφέρουμε και στα παιδιά των δοντιάτρων ή σε σχολεία κλπ. Σε καρτερά σκηνώσει τώρα το καλοκαίρι. Αν θα γίνουν. Ναι, τώρα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Έχω πάρα πολλά στο κεφάλι μου. Δηλαδή, πραγματικά μιλάω μέχρι τις 2.30 ώρα στον υπολογιστή για όλα αυτά που έχω να κάνω και δεν έχω να κάνω. Έχω πάρα πολλά. Όποιο έχει έρθει μαζί μου για καφέ, μ' ακούτε εσεί εκεί, ναι. Εσείς, δεν λοιπόν. Έχει και καφέ γιατί έχει πάρει το τηλέφωνο. Πάνω από 20-30 τηλέφωνα. Συγγνώμη. Και σήμερα το πρωί βγήκα, ήθελα να πάω να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό. Χθες το πρωί ήθελα να βγω με μια φίλη μου να πάρουμε ένα σημαντικό τηλέφωνο. Για μια συνεργασία που θέλω να κάνω με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Λοιπόν, δεν προλάβαμε. Μιλάμε σε μια ώρα πάνω από 30 τηλέφωνα μίλησα. Γράψαμε πάνω από 6-7 mail για αιγίδες, για το καινούργιο βιβλίο. Και γενικώς, όποιος έχει την τύχη ή την ατυχία να είναι μαζί μου. Εντάξει, αυτό είναι καλό, γιατί ετοιμάζεις πράγματα και είναι καλό. Αυτό πάνω να πει ότι είσαι σε δράση. Μαρία, εν δράση. Έτσι. Wonder Woman, Super Woman, πώς θα το πούνε, δεν ξέρω. Μου λένε καμιά φορά πώς αντέχεις. Λέω καμιά φορά. Όχι, εγώ κρατάω μια μέρα. Δηλαδή, ήμουνα σε μια ένταση όλες αυτές τις μέρες. Τη Δευτέρα, που ήταν και καιρός έτσι αυτό, δεν πήγα πουθενά. Βγήκα από το σπίτι μου καθόλου. Ναι, εντάξει, μίλαγα τηλέφωνα. Μίλαγα στα τηλέφωνα. Εγώ ξέρεις τι. Αλλά δεν βγήκα καθόλου. Αυτό το ότι δεν βγήκα καθόλου. Δεν έκανα και δουλειές. Επίμουνα τηλεόραση, φαγητό, δεν ήμουν έτσι με τηλέφωνα. Αυτό με ξεκούρασε εμένα. Και όχι αυτή η ησυχία, να έχω και την ησυχία του σπιτιού. Εγώ έφυγα Μεγάλη Τετάρτη. Ήρθα την Τρίτη μετά το Πάσχα. Πήγα στο εξοχικό. Ωραία. Και έκανα το απόλυτο τίποτα. Έτρωγα, έπινα. Κάτι ψώνα. Και έβλεπες και τη φύση. Και βόλτες με το γιο μου και οι φίλοι μου που ήρθαν. Ναι, αυτό είναι πιο ωραίο. Αυτό που λέω τώρα, αν πήγαινα εγώ στην αδερφή μου, θα το έκανα. Θα ήμουν με τα πιτσιρίκια και άλλα μπορεί να είχα τη μάνα και να μου λέει να πλύνω τα χαλιά, όπως και το έκανε. Να πλύνω χαλιά. Μια φορά λοιπά. Λένετε τα χαλιά τότε. Δεν μου λέει, μάνα, όλα, έλα, και λέω, όχι, ας, δεν είναι αυτό. Χρειάζεται λίγο ξεκούραση. Ναι, εγώ το έχω ανάγκη, δηλαδή μια φορά το μήνα το κάνω αυτό. Είναι αδειάσει το μυαλό μου. Πρόσεξε όμως, είμαι και στη διάρκεια, ότι τηλέφωνο, που τώρα μιλάω 9 ώρες. Κάποια στιγμή νιώθω ότι πρέπει τα αυτιά εδώ, από το πολύ που μιλάω. Ναι, είναι και θεωρείς, γιατί πάντως νιώθω, δεν θέλω να μην μιλάω, αλλά... Θα βγάζει το μυαλό μου, να πω ότι. Και ναι. Να το κάνει τώρα. Καλοκαιριάζει, θα βγει στην παραλία. Αυτό. Καθόμαστε στο βιβλίο. Θα διαβάσουμε ένα βιβλίο. Όχι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Διαβάστε βιβλία. Διαβάστε βιβλία. Είναι το ταξίδι του μυαλού το βιβλίο. Και τα αυτό και εκτός από αυτό είναι σε... Μπαίνεις μέσα στην ιστορία του πρωταγωνιστή. Ταξιδεύεις. Μπράβο. Εκτός από αυτό όμως υπάρχει βιβλία που δεν είναι σίγουρα αφηγήματα και τέτοια για να πεις ότι θα ταξιδέψεις. Είναι διδακτικά. Εμένα μου αρέσει και πρέπει να προκύψει ο ερευνητικά βιβλία. Αυτά δεν είναι την παραλία, βρε. Και όμως ξεκουράζουν και αυτά. Στην παραλία. Παίρνω. Κάπως. Και μου αρέσει και όχι, εγώ στην παραλία διαβάζω μόνο κάτι να είναι έτσι πολύ light. Εγώ θα σου πω την εμπειρία μου. Και ώρα το Πάσχα. Πέρυσι είχα πάρει από το πνευματικό μου, έχει γράψει 4 βιβλία. Τα είχα πάρει, είχα διαβάσει τα πιο μικρά, το
μεγάλο το θαύμα, δεν το είχα διαβάσει, το διαβάσει πέντε καλά. Τα άφησα. Τώρα λοιπόν με την Πάσχα που κάτσαμε, μεγάλη Τετάρτη εγώ είχα άδεια. Και πήγα θάλασσα. Πώς πως γίνεται από το στυλό τα... Και... Πώς λέω το για καμιά φορά. Έπεσα λοιπόν, αυτό το βιβλίο μιλάει για ένα παλικάρι που ήταν πολύ αυστηροί οι γονείς του με τη θρησκεία, με αυτά που σάλλησε ο μπαμπάς του, αυστηρός και αυτά, αλλά μέσα στο σπίτι είναι αυστηρός και με τσίλινη αυτή και αυτή. Το παιδί γύρισε μπούμεραγκ. Και έγινε έτσι, ξέρω εγώ, ασχολήθηκε με τα κόμματα, φαντάζομαι τώρα πολύ ανάποδα και τέτοια έτσι. Κάποια στιγμή ένας συμμαθητής του, που έγινε ο Αλέξανδρος, που έγινε και παπάς ο Αλέξανδρος, που έκανε οικογένεια. Συναντιούνται τέλος πάντων. Μιλάνε, βλέπω ότι εκείνο. Βέβαια, ο πρωταγωνιστής πάντα είχε αυτό, ήταν η κούντρα στον πατέρα του απέναντι. Και καλά ήταν χριστιανός, αλλά ήταν δείτε χριστιανός, γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά του, δεν είχε κατανόηση, γιατί το παιδί τα αναλύουσε με τον δικό του τρόπο. Και τον πάει, θα το γέρω τα καρδίλια. Με κράτησε ένα δικό του παιδί, πήγα εδώ στη γειτονιά, μετά από τη γειτονιά μου δεν είμαι ένα παππού παππούλης και παίρνω τον γέρο τα καρδίλια. Πού να πάω, δεν σου δίνει ευλογία να πας. Καθοδηγήθηκαν τα βήματά μου και πήγα στο παππούλι που είμαι τώρα. Ό,τι γράφει την Αγία. Το κεφάλαιο λοιπόν έγραφε ο Αλέξανδρος λοιπόν το πήρε και το πήρε. Δεν είναι έτσι που λέει η θρησκεία που την έχει στο μυαλό. Το όσο με τρόπους. Τι την ώρα. Θα διάβαζα εγώ. Είναι τυχαίο που πήγα σε αυτό το πνευματικό. Δεν πήγα τυχαία. Δεν το πήρα και του είπα και μου λέει σου δίνω ευλογία και εγώ μετά από δύο μέρες δίπλα από τη δουλειά μου βρήκα και πήγα. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί ο πνευματικός ήθηκε ο γέροντας. Ήταν βγάζει ένα τρίμηνο περιοδικό. Η φωνή των Αρχαγγέλων. Ήταν ένα αφιέρωμα. Αλλά εγώ τότε το είπα ότι εντάξει, δεν έδωσα πολύ βάση, λέω αφού πέθανε από το πέθανε, το κάνω το αφιέρωμα. Δεν ήξερα με το να διαβάσω το βιβλίο και να καταλάβω ότι πιο παλιότερα έχει κάνει και αφιέρωμα σε αυτό το γέροντα και τον αναφέρει, κατάλαβες, μέσα στο βιβλίο του, ενώ άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένιωσε, παιδί μου, σαν όπως ήμουν εκεί στη θάλασσα, ένιωσε ότι ανοίξαν ουρανοί. Γιατί εκείνη την ώρα μου έλεγε ο γέροντάς μου τα βλέπεις, δεν σε αφήνω, εδώ είμαι, εγώ σε έχω στην εκεί, πώς να σου το πω. Ένιωσα τέτοιο δέος, τέτοια χαρά, δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις, όχι. Δεν το έχω βιώσει, το καταλαβαίνω. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή σαν να μου μιλάει ο γέροντάς μου, δηλαδή αυτό που έλεγα, ένιωθα ότι μύθηκε και δεν θα με έχει πια και αυτά, εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι είναι δίπλα μου, είναι εδώ και αν πηγαίνω σε αυτό τον παππούλι, τον πνευματικό, πηγαίνω γιατί με έχει στείλει ο γέροντάς μου με τον τρόπο του. Πολύ ωραία. Με καθοδική δηλαδή, από ψηλά αυτό ένιωσα. Και αυτό που λέμε τα βιβλία σε κάνουν να νιώθεις διάφορα πράγματα. Ναι. Δηλαδή έμενε η συγκίνηση και το θαύμα που μου βγήκε, πραγματικά μου βγήκε θαύμα από αυτό το βιβλίο και λέγεται το θαύμα του μεταξύ. Ιδέες. Και όντως ένιωσα έτσι. Και πολλές φορές έχει να διαβάζω βιβλία και να μου ανοίγει το μυαλό. Να παίρνω απαντήσεις. Έτσι είναι, γιατί μέσα από την εμπειρία των άλλων πολλές φορές μαθαίνεις. Αν διαβάζεις αυτό το βιβλίο, οι ερωτήσεις, τα τάξιμο που κάνει αυτός ο νεαρός, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ψάχνουμε την αλήθεια το έχουμε κάνει. Ναι. Δηλαδή, γιατί ήταν ένα νέο παιδί που ψάχνε την αλήθεια. Και την έψαξε να τη βρει από όλες τις πλευρές και πολιτικά, και κοινωνικά και θρησκευτικά και πολιτιστικά. Δηλαδή έψαχνε να βρει την αλήθεια και τη γαλήνη της ψυχής.
Τη βρήκε. Δεν θα σου πω το τέλος, να σε πάμε να τη διαβάσετε για την ώρα. Ωραία. Μια χαρά. Ορίστε, του είπα και εδώ με ξύλο του παππούλη αυτό. Πότε θα κάνω. Θα γίνει, μου λέει. Θα γίνει. Στο τέλος θα προσέξω μόνοι. Έτσι νομίζω. Ναι. Ναι, γιατί εκείνοι δεν έχουν. Ναι, ναι. Είναι ταπεινοί, μωρέ. Δεν, είναι... πολύ. Ναι. Δεν θέλουν να κάνουν το πολύ. Κοίτα ωραία πράγματα. Θέλω να το φας. Τα βιβλία. Μαράκι μου, μαράκι μου. Μαρία, σταμάτησε το μυαλό. Μαρία, μαράκι, μαριό. Θα μου πεις ότι Μαρία, με τα πράσινα. Όχι, Μαρία. Κίτρινα. Είδε την προηγούμενη σου χάρη με κίτρινα. Τώρα σου είδαμε πράσινο. Καλά κάνεις, γιατί εγώ αγαπώ το χρώμα. Εγώ αγαπώ το χρώμα. Καλά κάνεις. Τι ώρα έχει πάει, πέρασε η ώρα ή έχουμε χρόνο. 7 και 35. Ωραία. Έχουμε. Πες μου, εγώ σου είπα εδώ και τα θαύματά μου, όλες τα πες μου κάτι γιατί θα μάθω το μυαλό. Να σου πω για το βιβλίο. Ναι. Μια που ήρθα για το βιβλίο. Κλείσουμε, δηλαδή να κλείσουμε πραγματικά 10 λεπτά και για το βιβλίο, ωραία. Γιατί έχουμε πει για όλα τα άλλα. Όποτε έρχομαι εδώ σε εσένα, με ρωτάς τα πάντα όλα, έτσι. Είναι φοβερό. Και εδώ φαίνεται αυτό που λέω εγώ, ότι δεν είναι κονσέρβα η εκπομπή, δεν έχουμε προετοιμασμένες ερωτήσεις. Είναι ό,τι μας βγει. Ξέρεις ποιο είναι το όνειρο μου, αν καμία φορά ξέρω εγώ πάω και πιο αυτό. Εγώ δεν είναι καλό, είδε στη σούπα το σπίτι μου, βγήκε η αλήθεια. Καταλαβαίνετε, γιατί έτσι το νιώθω. Εσύ έχεις έρθει τώρα να ακούσω ένα σπίτι μου και πίναμε καφέ, θα μιλάγαμε τυπικά, έτσι δεν θα μιλάγαμε. Έτσι θα μιλούσαμε ακριβώς, ναι. Όπως μιλάμε τώρα. Πού θα λέγαμε συνέχεια μόνο για το παραμύθι να γινόμαστε κουράστικοι. Λέμε και κάτι άλλο. Εννοεί πόση ώρα μπορείς να μιλήσεις για ένα πράγμα μόνο. Όχι τόσο πολύ. Καλώς θέμα δεν πούμε και τις εμπειρίες μας. Γιατί πραγματικά εγώ τώρα εγώ ήθελα να σου πω την εμπειρία μου για το βιβλίο αυτό. Πραγματικά μου βγήκε κάτι. Έχω διαβάσει άλλα βιβλία και έχω πάρει απαντήσεις σε ερωτήσεις μου, σε προβληματισμούς μου. Είναι... Και γι' αυτό λέμε πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Άρα καλά κάνουμε και κάνουμε την παρένθεση και το τονίζουμε στον κόσμο ότι έρχεται καλοκαίρι και πρέπει να πάρετε βιβλία. Βέβαια. Να διαβάσετε. Οι γονείς να πάρουν, οι μασκοφόροι μαθητές της Μαρίας Αγραπίδου, γιατί είναι και ωραίο να απασχολεί τα παιδιά. Και στη θάλασσα να το ζωγραφίσουν και αυτά. Όχι να κάνω τζούρε, να το ζωγραφίσουν με τάξη. Εγώ μάλλον να τσαλίξω. Δεν κάνουν τζούρε τα παιδιά. Δεν ξεφεύγουν. Όχι, δεν ξεφεύγουν. Προσπαθούν να τα καημένα όλα. Ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά. Απλά δεν πάει το χεράκι του. Ο γιος μου δεν ξέρει να ζωγραφίσει ούτε μια γραμμή ευθεία. Ποτέ δεν μπορούσε να πάρει να ζωγραφίσει καλά. Ποτέ όμως. Μεγάλος, είναι 16 χρονών. Δεν μπορούσε από μικρό παιδί. Εγώ έχω μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Ζωγραφίζω πάρα πολύ καλά. Αυτός... Σε πληροφορώ ότι εγώ θεωρούσα ότι είμαι έτσι άχρηστη. Με επακολούσα άχρηστη. Και θυμάμαι όταν πήγα να μάθω και μανικιούρ, έτρεμε η ψυχή μου με τον design ότι δεν έχω σταθερό χέρι. Φαντασία έχω. Νόμιζα ότι δεν έχω σταθερό χέρι στο να κάνω ζωγραφιές και αυτά. Αυτό είναι επίκτητο. Όταν πήγα σαν βρεφήν επιοκόμος, είπαμε ότι η γνώση βοηθάει και αυτά. Όταν λοιπόν έκανα βρεφήν επιοκόμος με την καραντίνα, έφτιαξα το παραμύθι, κάθισα και τα ζωγράφισα μόνη μου. Όταν μας μαθαίνανε να ζωγραφίζουμε και μου μάθανε κόλπα, έχω κάνει κάτι πίνακες, θα σας δείξω. Κάνω και τους κοιτάω τώρα μετά από δύο χρόνια και λέω μετά από το κοιτάω τι ωραία πράγματα έχω κάνει. Είδες. Πήγα στο σχολείο, μετά από ξέρω εγώ καιρό και πάω και βλέπω που έχει στην αίθουσα η δασκάλα από εμάς από το 19 στην αρχή που κάναμε κάτι ζωγραφιές και εντάξει. Είδες τελικά. Εγώ δεν μου το είχα, δεν το είχα. Όπως δεν μου το είχα ότι είμαι και μαγείρισα. Και ξαφνικά ανακάλυψα ότι είναι μην κάτσω. Άμα κάτσω θα το κάνω πολύ νόστιμο το φαΐ. Αρκεί να μην βαριέμαι. Δεν υπάρχει, να κάτσω δεν μπορώ, να μαγειρέμαι. Αλλά δεν θέλω. Εγώ μάλλον αυτό το δεν θέλω. Αυτό το δεν θέλω ήταν.
Ναι, και βάζουμε καμιά φορά εμπόδια γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Ναι, αυτό με έλεγε εμένα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ζωγραφίσω στα εικαστικά. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Εδώ για γαλλικίσμα. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν θέλω. Μα δεν πήρε και ποτέ να προσπαθήσει. Έτσι λίγη συνέχεια. Όμως γράφει ωραίους στίχους. Μου αρέσει η μουσική. Βέβαια η τραπ και η ραπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Να σου πω κάτι. Μου αρέσει όμως. Αυτά έχω αρχίσει και από και έχουν κάτι ωραίους στίχους. Όλα τα ξέρω. Εξαιτία του γιου μου τα ξέρω όλα. Πάω στα κλαμπάκια και αρχίζω και τραγουδάω και λέω. Έχω και τα πιτσιρίκια, α πούμε, ξέρεις. Έλα μου, πιτσιρίκια, σταμάτα. Γιατί όταν μου λένε πόσο είσαι και λέω 48, με πιέν τρέλα. Πού δεν σε αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι πιο μικρή στην ψυχή. Ναι. Ξέρω. Και 16 και 17 όταν τώρα ξεκινάω. Έχω κάτι συμμαθήτρες που είναι 20 χρονών. 15χρονα για πενταήμερη. Λοιπόν, και κάθομαι εκεί πέρα και τσακώ και μιλάνε και αυτά και λέω, ρε παιδιά, εγώ έτσι με συγκίσα 20 χρόνια. Αρέσει, έχουν αυτή την ανεμελιά, έχουν τις φοβίες για το καινούριο που ακόμα δεν ξέρουν. Είναι... Ωραία εποχή. Τώρα είναι ωραία. Τώρα για τα παιδιά. Τότε ήμασταν και απλά εμείς ήμασταν, δεν είχαμε φόβο, ρε παιδιά. Πάμε, κάναμε το stop. Εγώ έκανα το stop με τη φίλη μου. Θα πάμε στην παραλιακή, στην δισκοτέκ εκεί και στα κλαμπ. Δεν φοβόμασταν να μας βιάσουν ή να μας απαυτώσουν. Δεν φοβόμασταν τίποτα. Πώς δεν φοβόμασταν. Μα δεν κάνανε και οι άλλοι κάτι τέτοιο. Σταματάγαμε, θυμάμαι, τις μηχανές, τα παιδιά και με τα αμάξια και λέγαμε κορίτσια πάμε και πηγαίναμε. Μπράβο σας. Αλλά δεν μας βίαζε κανείς, δεν μας σκότωνε κανείς, δεν μας έκανε τίποτα. Γινόμασταν φίλοι. Είδες, και μπορεί να συναντιόμασταν και την επόμενη μέρα, μπορεί και την παραεπόμενη. Μπορεί να μην ξανασυναντιόμασταν. Δεν υπήρχαν τα κινητά. Ναι, αυτό τρομερό. Αυτό μιλούσα με ένα φίλο μου τις προάλλες και του λέω, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς είναι δυνατόν. Δεν είχαμε κινητά. Στο σπίτι το τηλέφωνο, το σταθερό, που έμενε η μάνα μου, αν με έλεγες, χρεωνόταν τότε με το λεπτό, αν θυμάσαι, και αν μιλούσα πάνω από 5 λεπτά, άρχισε. Ακόμα μιλάς! Λοιπόν, κύριο, κι όμως. Βρίσκαμε τρόπο να μιλήσουμε, να συνοηθούμε, να βρεθούμε, να κάνουμε τα πάντα. Και είχε και περισσότερη αγωνία. Ναι. Θα τον ευρώ τον άλλον, θα βγούμε έξω. Ίσως δεν μαλώναμε και έτσι, δεν παρεξηγιόμασταν. Τώρα με τούτο δεν παρεξηγιόμασταν. Γιατί λες, δεν μου κάνε like, δεν μου απάντησε, δεν μου κάνε. Δηλαδή, ακούω τέτοια κουφάκια, τα ακούω και από μεγάλους ανθρώπους. Εντάξει, να τα ακούς. Τα έχω πει κι εγώ. Και εγώ τα έχω πει. Να μην κάνω και την Αγία, δεν είμαι Αγία. Έτσι, δεν διάβασα το μήνυμά μου ακόμα. Ναι, και εγώ το έχω κάνει αυτό. Όλοι τα κάνουμε. Η καλά λένε ότι είναι η Ρουφιάνη. Μου έκανες like στην ιστορία. Ναι, μου κάνεις. Εντάξει, τόσο παρανοϊκά δεν έχω γίνει. Γιατί θα τρέχει άμα κάποιο να παρεξηγούμε εδώ του ανθρώπου. Όχι, βρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα εντάξει. Το χαριτολογώντα το λέμε. Α, για να δούμε ποιο είδε την ιστορία. Ποιο μα έκανε like. Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Να δει ποιοι σε τιμάνε, ποιοι σε σέβονται, ναι. Είναι αυτό. Τυχαίο. Έχω πάρα πολλούς φίλους στο Facebook. Και εγώ έχω πάρα χάνει στη ροή. Ναι, δεν μου βγαίνουν οι αναρτήσεις τους. Πολλές φορές μιλάω με φίλους μου που βγαίνουν έξω πίνουμε καφέ μαζί και μου λένε καλά. Είχα ανεβάσει αυτό. Ό,τι το ανέβασα. Άκου τώρα τι συμβαίνει που το ανακάλυψα. Εγώ ρε παιδί μου, στο άλλο μου προφίλ το έχω κάνει, στο προσωπικό μου το έχω κάνει, μπορεί να μου κοινοποιήσει κάποιος κάτι πάνω. Ναι. Αυτό εδώ επειδή είναι της εκπομπής, επιτρέπω, γιατί κάνεις και εσύ τη διαφημισή σου, ξέρω εγώ, εντάξει, το επιτρέπω, δεν είναι. Υπάρχουν άτομα όμως που με τακάρουν συνέχεια. Δηλαδή, εγώ τώρα να σε τακέρνω σε ένα κάθε μέρα, όχι μια φορά. Εγώ τι προσπαθώ, να μην τακέρνω τα ίδια. Εκεί για τις εκπομπές. Προσπαθώ μια φορά το μήνα, μην γίνομαι κουράστικη. Σωστό. Κατάλαβες, δεν είναι ωραίο. Και καμία δεν τακάρω και κανέναν, ανάλογα. Δεν είναι μουσικό και αυτά. Όπως θα διασκέδασε. Γιατί δεν θέλω να γίνομαι κουραστική. Και έχω παρατηρήσει ότι όταν σε τακάρει κάποιος, μετά σου βγαίνουν συνέχεια ενημερώσεις του. Ναι, γιατί έχει να κάνει με την αλληλοεπίδραση. Όσο πιο συχνά αλληλοεπιδράς με κάποιον, τόσο πιο πολύ σου βγαίνουν οι ενημερώσεις του. Και όταν κάνεις και like. Αυτό σου λέει, δηλαδή, αλληλοεπίδραση. Και τέλος πάντων, είναι και μερικοί άνθρωποι όμως. Εδώ το. Αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, για να φύγουμε. Γιατί ο έχω... κόσμος έχει τα καλά, αλλά έχει και κάτι παραμύθια. Ναι. Μας ζούμε στο ψέμα.
Η ζωή τους είναι ένα ψέμα. Τα καριέρα, γιατί... Όχι. Γιατί πόσο θα τη χτυπήσω. Θα έρθει σε μένα εδώ και θα πέντε πράγματα και θα σε πιστέψω. Για εσένα σε ξέρουν στο παρελθόν κάποια άλλη. Κάποιοι θα χτυπήσουν το πόδι μου, να σου πω κάτι. Η φίλη σου η Μαρία, σου είπα μισές αλήθειες. Οι άλλες μισές είναι αυτές. Αμέσως δεν πέφτει στα μάτια μου. Δεν θα πω εγώ μετά σε κάποιον θεατρικό παραγωγό, σε κάποιο σκηνοθέτη, ότι ξέρεις κάτι, πρόσεχε την αυτή να είναι. Γιατί δεν είναι αυτό που παρουσιάζει, είναι κάτι άλλο. Αυτός ο κύκλος είναι στενός. Είναι χειρότερος από που καταλαβαίνω. Καλύτερος είναι... μαθαίνονται όλα. Ναι. Και επειδή υπάρχουν κακίβλες, μαθαίνονται. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να έρθω να σου πω. Έχω σπουδάσει στην Αμερική. Κάνει τα κέρατά μου, να σου πω τη ζωή. Κάνε μούφα. Κάνε ψέματα. Ή να σου πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ κατάγομαι από την Αυστραλία. Και να είναι ψέματα, δηλαδή είναι κρίμα αυτό. Ναι. Και ταλέντο να έχω, χάθηκα. Χάθηκα γιατί είπα και 10 ψέματα. Και χάνομαι τελείως με τα ψέματα. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και το έχω βιώσει τώρα από ένα παλικαράκι. Και αντί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, συνεχίζει το ψέμα, το στηρίζει. Σε κοιτάει και στα μάτια και λέει ψέματα. Παναγία. Οκ. Okay. Πάμε να αλλάξουμε συζήτηση. Ίσως κάποια στιγμή κάνω μια εκπομπή γι' αυτό. Γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Το ψέμα. Και με το ψέμα, ναι, ό,τι χειρότερο είναι, ρε παιδί. Λες, εγώ να σου πω κάτι από μικρή, και το εγώ δεν μ' αρέσει γιατί φαίνεται εγωιστικό. Δεν ήθελα να λέω ψέματα, γιατί λέγα, αφού το ξέρω ο Θεός, ρε παιδί μου, δεν θα μου το κατάλαβες. Mm. Και φοβόμουν να πω ψέματα. Και άσε πόσες φορές έχω πει ψέματα έχουν αποκαλυφθεί. Εγώ δεν φοβάμαι το Θεό για να πω ψέματα, απλά επειδή ξεχνάω. Θα μαρτυρηθείς. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω το ψέμα. Δηλαδή, αν πω κάτι ψέματα, μετά θα μου βγει η αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά όπως δεν μπορώ να ακούω κιόλας. Και καλά. Βλέπεις ότι έρχομαι και σε ξεμπροστιάζω και σου λέω, πες μου ένα συγγνώμη. Δεν λέω. Κάνω, αν είχε την ευθυξία να ζητήσει ο καθένας που λέει ψέματα συγγνώμη, δεν θα λέει ψέματα εξ αρχής. Είναι προσωπική μου γνώμη. Είναι θέμα χαρακτήρα. Θα το τέλος πάντων να σου λέω στεναχωρήθηκα γιατί... Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Σαν να με γνωρίζεις εμένα, ναι. Να με έχεις συμπαθήσει, να με έχεις βάλει στην καρδιά σου. Θα λες πω θα κάνω με την Ολυμπίτσα 5-6 πράγματα. Και μετά να μάθεις ότι η Ολυμπίτσα που μπήκε στην καρδιά σου δεν είναι αυτή. Είναι κάτι άλλο τελείως όμως. Κάτι ψεύτικο τελείως. Και από εκεί να καταλάβεις πόσο νάρκισος είμαι εγώ, πόσο ψεύτρα είμαι, και να έρθεις και να πεις ρε φιλαράκο και να σε βγάλω και εκεί ψεύτρα. Να σε ταγκλέτε, συνεχίζω σου το ψεύτρα. Να μην επενδύεις τόσο πολύ στους ανθρώπους. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Να μην συμπαθούμε. Για να μην πληγώνεσαι. Να μην πληγώνεσαι, ναι. Και ό,τι λάβει δεν είναι χρυσό. Χρυσός, μπράβο. Όταν βλέπεις τον άλλον και αυτοπροβάλλεται, λες ότι κάτσε, κάνε πίσω. Κοίταξε να δεις. Εγώ, όπως λέει η ξαδέρφη, έχω ένα ελάττωμα και κάθισε το σκέφτηκα. Δούλεψα λίγο με τον εαυτό μου και λέω να έχει δίκιο. Έλκομαι από το φως. Είμαι σαν τις πεταλούδες που πάνε στο φως. Ό,τι λάμπει με έλκει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, να πάω πάνω στη λάμπα και να καώ. Έτσι. Οπότε θέλει να βάλεις ένα φρένο. Δεν ανοίγουμε την καρδιά μας στον οποιοδήποτε, δεν βάζουμε μέσα τον οποιοδήποτε και κρατάμε μια άμυνα για μας. Έτσι θέλει. Τέλος η ψυχοθεραπεία. Τέλος η ψυχοθεραπεία. Όχι, απλά τα αναφέρνουμε γιατί... Θες τι γίνεται όμως από τον Άρης αυτό. Δεν θέλω ο κόσμος να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Όχι. Προσωπικό επίπεδο. Αγαπάμε τους ανθρώπους. Άκου στο προσωπικό επίπεδο, λέω εντάξει. Όταν βλέπω όμως μετά ότι, δηλαδή, έφαγα εγώ την πίκρα. Πέρασε ένα 20ήμερο, ένας μήνας. Ωραία. Πότε έχει γίνει. Μετά. Πέρασε, πες ένα.
Το μήνα πάνω μαθαίνω την αλητεία που αυτό το άτομο έκανε αλητεία σε άλλα άτομα. Αυτό δεν σε ικανοποίησε. Ότι είναι ο χαρακτήρας του και δεν το έκανε μόνο σε εσένα. Ναι, με πήραν οι άλλοι και μου είπανε μετά ότι... Αυτό θα έπρεπε να σε ικανοποιεί, γιατί δεν το έκανε μόνο σε εσένα, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Ναι, αλλά αυτό το παιδί προσπαθεί να κάνει καριέρα. Οκ, okay. Δεν θα κάνει ποτέ. Εσύ γιατί σκάς. Γιατί πάμε να κλείσουμε, έχω συμβούλιο. Λοιπόν... Πάμε, θα την αγαπώ τότε το πολύ. Λοιπόν, ξαναδείχνω εγώ το παραμυθάκι μου και συμμίλαγε εκεί. Ναι, θέλω λοιπόν να δώσω στον κόσμο ένα αισιόδοξο μήνυμα, να τελειώσει αυτός ο ιός, να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα. Πέραν αυτού, τις συμβουλές που έχω γράψει μέσα, θέλω να τις κρατήσουμε, γιατί είναι για να προστατευόμαστε από όλους τους ιούς και όλες τις ασθένειες. Η υγιεινή και η καθαριότητα μας βοηθάνε για όλη μας τη ζωή. Και εύχομαι τα παιδιά μας να ξαναφορέσουν μάσκες μόνο τις απόκριες. Έτσι, μπράβο. Όντως, γνωρίζουμε τα πρόσωπά τους. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά είσαι εδώ. Και τώρα όχι σαν... Σαν μανούλα που ήθελε να εκφραστεί εγώ. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Μην βάζουμε ταμπέλες, όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εκφραστούν. Μπράβο. Ναι, αγαπάς τον άνθρωπο, σ' αρέσει να κάνεις πράγματα για τον άνθρωπο και σ' αρέσει να δίνεις πράγματα. Ίσως γι' αυτό έχουμε ταιριάξει. Γιατί είσαι τέτοιο θετικό. Μην βάλεις ακόμα μέσα στην καρδιά σου. Κράτα μου λες να με πεντάρτητα σε δύρο. Εγώ δεν νομίζω, αρέσει. Πάντα. Πώς καλύψω την θεραπεύτρια, πρέπει να σου πω, βάλε φρένο. Πλάκα κάνω. Είναι αμοιβαία η εκτίμηση και η συμπάθεια που έχουμε. Και βέβαια εννοείται, τώρα εγώ με έχεις κάνει με το τσιγάρο, γιατί είναι κάτι που με πονάει. Θέλω και εγώ να το κόψω. Και θα το κάνουμε, θέλω να κάνουμε μια εκπομπή με το που θα εκδοθεί και το βιβλιαράκι, να κάνουμε μια εκπομπή καθαρά. Και άμα θέλεις να φέρεις και κάποιον άλλον που... Εννοείται. Όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα. Τώρα, εγώ σαν Ολυμπία, αν με χρειαστείς κάπου ή στα θεατρικά ή οτιδήποτε, με απήκω. Ωραία. Έχω ρόλο και για σένα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Την επόμενη Τετάρτη πάλι θα έχουμε ποιητή μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Σας αγαπώ πολύ. Με κάτι άλλο να ανακοινώσουμε. Την επόμενη Τετάρτη θα ανακοινώσω και για το πάρτι της Βίκης μου, που θα το έχω κάνει, θα έχω την πρόσκληση κανονικά για να σας τη διαβάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κοριτσάκι μου.